Υπάρχει εκεί, υπάρχει φλερτ, υπάρχει μια διαφορετική πολιτική σχέση και σας ρωτώ, διότι πολλοί σημειώνουν ότι για παράδειγμα στην Εξεταστική Επιτροπή που κάνετε εξαιρέθηκε η περίοδος Καραμανλή, ενώ κάποιοι άλλοι σημειώνουν ότι ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, προέρχεται από τον ευρύτερο καραμανλικό χώρο. Υπάρχει, θέλω να πιστεύω, μια εκτίμηση αμοιβαία. Δεν υπάρχει όμως αυτό το οποίο εσείς λέτε πολιτικό φλερτ. Πολιτικό φλερτ τι σημαίνει? Συνεννόηση, έχω να τον δω τον άνθρωπο τον 1,5 χρόνο. Δεν ισχύει αυτό. Είναι μια παραφιλολογία. Είναι αλήθεια ότι του πολιτικού καφενείου. Είναι αλήθεια ότι του προτείνατε να γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας? Όχι, δεν είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, υπάρχει μια σχέση πολιτικής εκτίμησης. Αλλά σοβαρές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Από εκεί και πέρα... Δεν του προτάθηκε να γίνει πρόεδρος. Η μοναδική πρόταση που έκανα και την έκανα τελευταία στιγμή ήταν στον Προκόπη τον Παυλόπουλο. Δεν έγινε άλλη πρόταση προηγουμένως. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, πριν πάμε...